Στην άγνωστη διαθήκη του Πέτρου Φυσούν παρουσιάζει αποκλειστικά η εκπομπή μας τρεις μήνες μετά το θάνατό του. Ο πατέρας Βασίλειος αποκαλύπτει πως πήρε την απόφαση ο σπουδαίος ηθοποιός να περάσει το αρχείο μια ζωή στην κατοχή του. Ήταν ένα εξάμηνο πρώτης κοιμήσεώς του. Σημειωτέων ότι μέχρι τις τελευταίες μέρες η επικοινωνία ήταν απόλυτη, δεν είχε χάσει την επαφή του. Απλώς δεν μπορούσε να συντάξει μεγάλα κείμενα. Είπε στην κόρη του και έγραψε το κείμενο και το υπέγραψε ο ίδιος. Το έλεγα τότε ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα αρχείο, ένα μουσείο ας το πούμε, με όλο αυτό το υλικό. Μου λέει, μα εγώ αξίζω, λέει, για αυτά τα πράγματα. Ένας Φυσούν να σου λέει με αυτή την ταπεινότητα σου, αξίζω. Κοιτάξτε, λέω, είναι ολόκληρη ζωή. Η πορεία μια ζωή αξίζει. Και σε αυτό το αρχείο υπάρχουν και βεβαίως προσωπικές σημειώσεις. Υπάρχει το προσωπικό του ημερολόγιο για όλη την πορεία. Το έγραφε από μικρός. Έγραφε από νέος, ναι. Έγραφε